Με στόχο να υπάρξουν επιπλέον πιέσεις για την έναρξη των εργασιών στην Πατρών Πύργου, συστάθηκε επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα που θα επιβλέπει στενά τις εξελίξεις. Η απόφαση ελήφθη χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μόλις από την κουβέντα βγήκε ότι ο Περιφερειάρχης πιστώνεται την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού. Αυτό βγαίνει. Και την ολοκλήρωση του τμήματος Πατρών Κορίνθου. Από τις τοποθετήσεις. Δύο θέματα, εμείς και το αύριο, εμείς και η θεσμική δημοκρατία. Και δίπλα εκεί ο φόβος στο άνοιγμα στην κοινωνία και τους θεσμούς. Η επιτροπή που συγκροτούμε σήμερα, τι είναι? Είναι το παρατηρητήριο, να το πω τόσο απλά. Το θέσαμε σήμερα μόνο στο τραπέζι? Όχι. Πάρθηκε απόφαση στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ! Σύμφωνα με την τελευταία μεταρρύθμιση που έγινε στο θεσμικό πλαίσιο του τοπικής αυτοδιοίκησης και του Πλησθένη γενικότερα, πέρασε ένα άρθρο το οποίο προβλέπει τη σύσταση τέτοιων επιτροπών γνωμοδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα, καταρχήν, η άποψή μου είναι ότι τέτοιες επιτροπές ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Όπως τονίστηκε από την πλευρά του κυρίου Κωσταριά, θα γίνονται τακτικές συνεδριάσεις και τα μέλη της επιτροπής από κοινού με τον Περιφερειάρχη θα αναλαμβάνουν δράσεις. Η ουσία είναι ότι εμείς θέλουμε να γίνει το έργο. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η ολοκλήρωση του τεχνικού και φυσικού αντικειμένου χωρίς καμία άλλη χρονική παρέκκληση. Δεν θα μπω στη διαδικασία να επιρρύψω ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικά και έχουν αποδοθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση θα μπορούσα να πω ότι έχει τη δική της ευθύνη, αφού είναι κυβέρνηση, από τη στιγμή που αυτό το έργο αποφάσισε να το κόψει σε 8 κομμάτια. Κλήρωση του συνόλου του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου του έργου από Αθήνα, Πάτρα, Καλό Νερό, Πύργο, Καλό Νερό, Τσακώνα. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Όχι στο τραπέζι κομμάτια. Ποτέ. Στο σύνολο. Το δεύτερο. Σύνδεση με όλους τους αναπτυξιακούς πόλους, τη ΒΠΕ Πατρών, το αεροδρόμιο Αράξου, το λιμάνι της Κυλλήνης, το λιμάνι του Κατακόλου, την αρχαία Ολυμπία. Τρίτον. Κάθε τη διαφωνία σε αυτή τη θέση μας. Με τις 8 εργολαβίες. Εμείς θέλαμε το έργο ενιαίο. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Και το ξέρετε.